Ακούω λοιπόν. Σχετικά με την αμφίβολη έχει γίνει πάρα πολύ δώρος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα εξαιρετικό μνημείο. Η σημασία του, η αρχαιολογική, η καλλιτεχνική, η εθνική, όπως θέλετε πάντως σε όλες τις διαστάσεις, είναι εξαιρετική. Τώρα, μας πιάνει αδημονία, κάνουμε συζητήσεις επί συζητήσεων, ποιονού είναι, ποιανής είναι. Λίγη υπομονή και ο χρόνος θα το δείξει. Πάρα πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα ξέρουμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ποιο από τα ευρήματα που μέχρι τώρα έχουμε δει από τις οθόνες μας και από φωτογραφίες σας εντυπωσίασε και γιατί? Εμένα με έχουν εντυπωσιάσει τα πάντα. Ξεκινάω από τον τύπο του μνημείου. Είναι μοναδικός. Επειδή συνέβη να ασχοληθώ με αρκετούς τάφους στη Βόρεια Ελλάδα, είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό Αγγίστας 2 μακεδονική τάφη. Ένας τάφος στην Τερπνή που σχετίζεται με την παρουσία της ηγεσίας των Μακεδόνων σε μια περιοχή που είχαμε τα μεταλλεία του χρυσού, στο ΕΣΠΕ έχουν βρεθεί. Είναι δύο τάφοι άλλοι στην Αμφίπολη. Είναι ο τάφος λίγο πιο πέρα στην Άργυλο. Όλοι αυτοί οι τάφοι, όπως και οι τάφοι της Βεργίνας, μοιάζουν πάρα πολύ. Έχουν ένα δρόμο, ένα προθάλαμο και ένα θάλαμο. Εδώ είναι ένα πιο πλούσιο μνημείο, μια τυπολογία πολύ πιο σύνθετη, που μαρτυρεί βέβαια και τη σημασία του μνημείου αυτού. Η τυπολογία του, σας είπα, είναι εντυπωσιακή. Αλλά οπωσδήποτε και οι καριάτιδες, οι σφίγγες, αλλά το ψηφιδωτό επίσης είναι εξαιρετικής τέχνης. Ας περιμένουμε και θα δούμε τι κρύβει άλλο μετά. Στον κάτω κόσμο τι οδηγείται τελικά, γυναίκα ή άνδρας? Από το ψηφιδωτό βγαίνει συμπέρασμα? Αυτά έχουν ελεγχθεί για τον τάφο της Βεργίνας. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Θα δείξει ο χρόνος.